Στην Κεντρική Επιτροπή τη Δημοκρατική Αριστερά, που συνέρχεται το Σάββατο, θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση του Ευρωψηφοδελτίου του Κόμματο. Σύμφωνα με πληροφορίε, το Ευρωψηφοδέλτιο αναμένεται να συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων η Δημήτρη Χατισοκράτης, Θόδωρο Μαργαρίτη, Μαριλένα Κάπα, Πάνο Μπεγλίτη, Ανδρέα Παπαδόπουλο και Δώρα. Στην Στη συνεδρίαση τη Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματο, που έγινε υπό την Προεδρία του Φώτη Κουβέλη και με τη συμμετοχή μελών τη Κοινοβουλευτική Ομάδα, απόντων του Γρηγόρη Ψαριανού και Βασίλη Κονόμου, συζητήθηκε το βασικό πλαίσιο τη προεκλογική στρατηγική Δημοκρατική Αριστερά και τη προοδευτική συνεργασία τόσο για τι ευρωεκλογέ όσο και για τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Στην εισήγηση για τη στρατηγική υπογραμμίστηκε ότι η Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύει τη διαφορετική προοδευτική και εφαρμόσιμη πρότασή της και διεκδικεί ισχυρή πολιτική εντολή Τώρα για την έξοδο από την κρίση με ένα προοδευτικό πρόγραμμα, όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματο. Σύμφωνα με τι ίδιε πληροφορίε, από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων συνεδρία ασκήθηκε κριτική στον Γρηγόρη Ψαριανό για τι δηλώσει του κατά τη ηγεσία του κόμματο. Ωστόσο, τα μέλη τη μειοψηφία διαφώνησαν με την ανακοίνωση που εξεδόθηκε τη Δευτέρα και αποδοκίμαζε τα όσα υποστήριξε ο βουλευτή τη Δημοκρατική Αριστερά.